από τον τρίτο ευεργετινό υπόθεσης ΚΣ 26 πρέπει την αρετή να την ασκεί ο άνθρωπος κρυφά χωρίς επιδείξη καυχησιολογίας. Τι είναι καινοδοξία και τι ανθρωπαρέσκεια. Από πού γεννάται η καινοδοξία, ποια κακά επιφέρει και πώς πολεμείται. Εν το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Η Μακαρία Συγκλητική διδάσκουσα τα συγκεντρωθή σας πλησίων της μοναχάς έλεγε. Πραγματικώς αδελφέ μου δεν θα είχαμε αξιωθεί πολλών και μεγάλων πνευματικών αγαθών εάν μετά κατά την αναζήτηση του γνησίου νομίσματος της εφαρμογής δηλαδή των εντολών κατορθώναμε να υπομένουμε τόσους κόπους όσους υφίστανται ανιαρός και ματέως αυτοί που κυνηγούν την ματαιότητα του κόσμου. Οι κυνηγοί της κοσμικής ματαιότητας υπομένουν ναυάγια, αντιμετωπίζουν πολλάς δοκιμασίας, περιπτύπτουν εις ληστάς και για να μην μακρηγορώμεν ανέχονται αναρρυθμίτους δυσκολίες για να επιτύχουν το σκοπό τους. Πολλάς φοράς δε ενώ κερδίζουν αρκετά, εν τούτης ονομάζουν τους εαυτούς τους τον πένιτας και αποκρύπτουν τα κέρδη των για να μην προκαλέσουν το φθόνο των κακοποιών ανθρώπων. 3. Εμείς όμως οι οποίοι επιδιώκομεν όχι την επίγειον ματαιότητα αλλά την επουράνιον δόξα και αιωνιότητα δεν τολμόμεν να εκτεθόμεν εις τους πλέον ασημάντους κινδύνους για να καρποθώμεν το πραγματικό κέρδος. Εάν δεν τύχει κάποτε να κουραστούμε ολίγων και πραγματοποιήσουμε μικράν την αναρετήν, αμέσως φουσκώνομεν από καινοδοξία και το μικρόν εκείνων αγαθών, το μεγαλοποιούμεν ενώπιον των ανθρώπων, ώστε με την αθλία αυτήν επίδειξη, αμέσως το διασκορπίζομεν και το καταστρέφουμε. 4. Ακόμη και εις άλλων σημείων υστερούμε από τους κοσμικούς, ενώ οι κοσμικοί, και αν ακόμη κερδίσουν πολλά, εν τούτης επιθυμούν ακόμη περισσότερα να αποκτήσουν, εμείς αρκούμενε εις τας ασημάντους εκείνας επιτυχίας ομιλεί δια γυναίκας μοναχάς, τας οποίας διωγγώνομεν ώστε να φανούν μεγάλε, δεν προθυμοποιούμεθα να κοπιάσουμε για να κατορθώσουμε ακόμη μεγαλύτερας αρετάς. 5. Πρέπει λοιπόν πάντοτε κατά τον Θείον Παύλο να προοδεύομαι προς τα εμπρός, της έμπροθεν επεκτηνόμενος Φιλιππισίων γάμα 14 και να νοσταλγόμεν τα υψηλότερα και να καταβάλλομεν κάθε φροντίδα ώστε να αποκρύπτομεν τα πνευματικά κέρδη και να μην τα διακηρύσομεν όπως οι υποκριτές, διότι όπως ακριβώς όταν αποκαλυφθεί ένας θησαυρός διαρπάζεται και ως εκ τούτου καθίσταται πλέον δισεύρετος, τιουτοτρόπος και η αρετή όταν δημοσιεύεται και την μαθαίνουν οι άνθρωποι χάνει την αξία της και εξαφανίζεται. 6. Αυτοί που με αυταρέσκειαν διηγούνται τα κατορθώματά των, εάν θέλουν να είναι ειλικρινείς πρέπει να αποπειραθούν να υπούν και τα ελαττώματά των. Εφόσον δε αποκρύπτουν τα ελαττώματά των, για να μην τους κατηγορήσουν πρέπει να προφυλάσσονται ώστε και τα προτερήματά των να μην διηγούνται στους ανθρώπους για να μην χάσουν την αξία του δια της κοινολογήσεως. 7. Όσοι πράγματι ζουν εν αρέτος για να αποφεύγουν τον έπαινο και τη δόξα των ανθρώπων διηγούνται εις αυτούς διάφορα μικροπτέσματα που συνήθως κάνουν οι άνθρωποι ως νέοι διωγγώνοντες μάλιστα αυτά ώστε να φαίνονται τρομακτικότερα για να ασφαλίσουν δε την ψυχή των από την υπερηφάνεια και για να μην χάσουν επιμελώς τα κατορθώματά των. Αποκρύπτοντες δε αυτά δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να εξατμιστεί ο ζήλος των και να μαρανθεί ή προς την αρετή φιλοτιμία των. 8. Όπως ακριβώς το κερί λιώνει όταν πλησιάζει τη φωτιά, τιουτοτρόπος και η ψυχή παραλεί από τους επένους και χάνει την αγωνιστική της διάθεση. 9. Εφόσον μονάζομεν εις κοινόβιον, πρέπει να προτιμούμε την υπακοή προς τους προϊσταμένους από την άσκηση, διότι η άσκηση δυνατόν να μας γεννήσει την υπεροψία, ενώ η υπακοή διασφαλίζει τον μοναχό με την ταπεινοφροσύνη. Β. Εν το γεροντικό. Κάποτε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολαβός εκάθητο εις την εκκλησία και αναστέναξεν από κατάνοιξη, χωρίς να αντιληφθεί ότι όπισθεν του βρίσκεται άλλος. Μόλις εγύρισε και τον είδε, του έβαλε μετάνοια και του είπε: «Συγχώρεσέ με, Αββά, διότι ακόμη δεν έχω διδαχθεί πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι». 2. Ο Αββάς Ιωσήφ
που εισκύτευεν εις το Πηλούσιον διηγήθη την κατωτέρων ωφέλιμον ιστορία. Όταν ήμουν στο Σινά, παρέμενε εκεί ένας αδελφός που εισκύτευεν αυστηρότατα. Ούτως ήταν ωραίος και είχε αθλητικόν παράστημα. Εις τη σύναξη των αδελφών ήρχε το φορόν πολύραφων και μικρών παλαιών επανοφόρειων. 3. Ενώ λοιπόν βλέπων αυτόν να έρχεται συνεχώς εις την σύναξη με την αμφίεση αυτήν, η οποία δεν ήταν σύμφωνος με το μοναχικό σχήμα, έλαβα το θάρρος μίαν ημέρα και του λέω: «Αδελφέ μου, δεν παρατηρείς πως έρχονται οι αδελφοί στην σύναξη? Φέρουν απλά και ταπεινά εμβήματα και ομοιάζουν ως άγγελοι Θεού. Συ γιατί πάντοτε προσέρχεσαι με την εμφάνιση αυτή? Συγχώρεσε με, αβά, δεν έχω άλλα να φορέσω», απήντησε. Αφού τελείωσε η σύναξη, πήγαμε μαζί στο κελείο μου και του έδωσα ένα κολόβιον και ό,τι άλλον είχε ανάγκη. Έκτοτε εφόρη τακτικώς αυτά όπως όλοι οι άλλοι αδελφοί ή και είτε ο πράγματι ως άγγελος Θεού. 4. Κάποτε παρέστη ανάγκη στους πατέρας Σικήτης να αποστείλουν 10 αδελφούς ως επιτροπήν στον βασιλέα. Μεταξύ αυτών που επρόκειτο να αποσταλούν, εξέλεξαν και τον εν λόγω αδελφών. Ούτως μόλις έμαθε την εκλογή του, ελυπήθη. Έβαλε μετάνοια στους αδελφούς και τους είπε: «Πατέρες, συγχωρήσατε με και επιτρέψατε μου να μην λάβω μέρος στην επιτροπή που θα μεταβεί στον βασιλέα, διότι είμαι δούλος εμμηνός μεγιστάνος και αν θα με αναγνωρίσει, θα με υποχρεώσει να αποβάλω το μοναχικό σχήμα και να γίνω πάλι δούλος του». 5. Κατόπιν της παρακλήσεις αυτή οι πατέρες δεν επέμειναν και τον απείλαξαν τις υπηρεσίες αυτές. Μετά, αφού οι υπόλοιποι μετέβησαν στην αποστολή των, επληροφορήθησαν από κάποιον που εγνώριζε καλώς τον ελόγω αδελφό ότι δεν ήταν δούλος απέναντι είτε ο στρατιωτικός διοικητής μιας επαρχίας. Για να μην αναγνωριστεί δε και ενοχληθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι εξ σεβασμού και περιεργίας θα έσφευγαν να τον ειδούν, προεφασίστη αυτό για να αποφύγει την αποστολή στα ανάκτορα. Με αυτόν τον τρόπο οι πατέρες απόφευγαν την δόξα του κόσμου και τα περιποιήσεις των ανθρώπων. 6. Ένας γέρον ασκητής έλεγε: «Ή να αποφεύγεις τους ανθρώπους δια της εξ αυτών φυγής, ή να εμπέζεις τον κόσμο προσποιούμενοι στους ανθρώπους των μωρών για να μην σε επαινούν». Γ. Του Αγίου Εφραίμ. «Αδελφέ μου, αν εγκαταλείψεις των κοσμικών βίων και φύγεις μακρά από τον τόπο σου και του συγγενείς σου για να υπηρετείς τον Κύριον εις τόπον που θα σε εγκαταστήσει ο ίδιος, πρόσεξε να μη σε παρασύρει καμία κρυφή ματαιοδοξία και θελήσεις να ακουστεί το όνομά σου εις τη νέα σου πνευματική πατρίδα, αλλά κι αν ακόμη διετέλες μέγας και εξακουστός άρχων εις τη χώρα σου να υπείς το λογισμό σου και εις τους άλλους ανθρώπους αυτό που έλεγε ο προφητάς Αναξαδίδ. Πτωχός και παίρνεις είμαι εγώ, ψαλμός π.ε.1. Τότε ασφαλώς και ο Θεός θα φροντίσει και θα σε υψώσει». 2. Μοναχέ, μη επιδεικνύεις έξω εις τους ανθρώπους ευλάβιαν, εις δε το κελείο σου όταν βρίσκεσαι μόνος σου και δεν σε βλέπουν οι άνθρωποι αδιαφορία. Εάν συμπεριφέρεσαι με την υποκρισία αυτήν, ασφαλώς θα είσαι όμοιος με καλυμάρμαρους τάφους οι οποίοι απ' έξω μεν φαίνονται λευκοί και ωραίοι, από μέσα όμως είναι γεμάτοι από σκελετούς νεκρών και από άλλας ακαθαρσίας. Σε όλα τα μέρη ο ίδιος ο Θεός υπάρχει, προς τον οποίο πρέπει να αποβλέπεις πάντοτε και να κάνεις όσα πρέπει. Τότε ασφαλώς ποτέ δεν θα αμαρτήσεις. 3. Σπίτι το οποίο έκτισαν επάνω στην άμμο δεν είναι δυνατό να σταθεί. Αλλά και άσκησης που είναι ανακατεμένη με επιθυμία να αρέσει στους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί. Εκείνος όμως που εκτελεί το μοναχικό έργο αλλά και το έργο της αρετής γενικότερα με φόβον Θεού ποτέ δεν θα χάσει την αξία του. Όπως ο εργαζόμενος εις ευσυνείδη των εργοδότην δεν χάνει το μισθό του. Μέχρι τότε η γη μπορεί να αποκρύπτει των σπόρων που έχει σπαρεί εντός αυτής. Ασφαλώς μόλις η γη δεχτεί την πρώτη βροχή τότε θα εκβλαστήσει περισσότερα και ωραιότερα αυτά που έχουν σπαρεί μέσα της. 4. Και εσύ λοιπόν αγαπητέ μου να εργαστείς κρυπτός και χωρίς επίδειξη τα εντολάς του Θεού. Ο δε Θεός θα σου ανταποδώσει τον κόπο σου φανερός με αξιοζήλευτον λαμπρότη ενώπιον όλων. Εάν η εργασία σου εφελκίσει την εκτίμηση των αδελφών σου και σε θεωρήσουν ούτι ως καθαρόν χρυσάφι, σύ να έχεις την γνώμη για τον εαυτόν σου ότι είσαι πράγμα ευτελές και τυποτένιο. Με τα σκέψεις αυτά θα αποφύγεις την υπερηφάνεια, την οποία μισεί και ο Θεός, αλλά μισούν και οι άνθρωποι. 5. Πρόσεχε αγαπητέ μου να μην νοσταλγήσεις τιμάς περισσότερας, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος να καταστήσεις τον εαυτόν σου ενώπιον των ανθρώπων άτιμων και επωνίδιστων. Πραγματική τιμή για τον άνθρωπον είναι να εκτελεί όσα θέλει ο Θεός, μεγάλη δέα τιμία δι' αυτόν, να παραβαίνει τα σεντολά του. Δέλτα του Αβά Ισαΐου. Εάν ευρίσκεσαι
μέσα εις πολιτείαν και κοπιάζει σωματικός, προς δόξαν Θεού και οι άνθρωποι το αντιληφθούν και σε μακαρίσουν τιμώντα σε, για την αρετήν αυτή να εγκαταλείψει την πολιτείαν αυτή και να μεταβήσει σ' άλλη, για να μην πάει χαμένος ο κόπος σου για την αρετήν. 2. Εάν πράγματι διέφυγες στον κίνδυνο της καινοδοξίας, τότε δεν πρέπει να προσέχεις τα σκρίση των ανθρώπων, διότι όπως γνωρίζεις, βλέπει ο Θεός τα καλά σου έργα και συμφωνεί μαζί σου. 3. Εκείνος ο οποίος κοπιάζει και αγωνίζεται για την αρετήν και δεν φροντίζει να αποκρύπτεται, ώστε να μην αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την καλήν αυτήν εργασίαν, μοιάζει προς οικίαν της οποίας έχουν αφαιρεθεί η θύρα και τα παράθυρα, και ως εκ τούτου ευκόλως εισέρχεται εντός αυτής οποιοδήποτε ερπετόν θελήσει. Όπως ακριβώς η σκουριά κατατρώγει των σίδερων, και ούτω τρόπος ο έπαινος των ανθρώπων διαφθείρει την καρδία, εφόσον ο επαινούμενος βεβαίων πιστεύσει στον έπαινον. 5. Όπως ακριβώς ο αναρριχόμενος θάμνος ή σμήλαξ εξαφανίζει τον καρπόν όταν αναρριχηθεί επάνω στην άμπελον, και ούτω τρόπος και η καινοδοξία καταστρέφει τους πνευματικούς καρπούς του μοναχού όταν καταλάβει και κατακτήσει την καρδία του. 6. Έχω λοιπόν τη γνώμη ότι είναι μεγάλο πράγμα και πολύτιμο το να νικήσει ο μοναχός την καινοδοξία και να προκόψει εις την πραγματική θεογνωσία. Αυτός ο οποίος θα εμπλακεί εις τα σεσκρές παγίδας της καινοδοξίας του φοβερού αυτού πάθους, χάνει την ειρήνη της ψυχής του, σκληραίνει η καρδία του απέναντι των Αγίων του Θεού, δηλαδή των τιμίων εργατών των εντολών του, γεμίζει εσωτερικώς από φθόνων, σφάζονται από τους δαίμονες του φθόνου τα σπλάχνα του, ο Σάκης βλέπει την πρόοδο των αδελφών του και το τέλος όλων αυτών των κακιών είναι η υπό του Θεού μισουμένη υψηλοφροσύνη, στην οποία κατά βαραθρούται ο καινόδοξος. 7. Σύ ο πιστέ φρόντιζε να έχεις αποκεκριμένους από τους ανθρώπους τους κόπους που καταβάλεις για την αρετήν. Πρόσεξε το ωραίο αυτό μυστικό να μην το προδώσει η γλώσσα σου και τι το τρόπο σε παραδώσει στους εχθρούς. Εάν επιθυμείς ο Κύριος να παραβλέψει τα σαμαρτία σου κατά την ημέρα της κρίσης, πρέπει και εσύ να προσέξεις να μην φανερώσεις εις τους ανθρώπους τα σαρετά σου κατά την παρούσα ζωή, διότι αυτό που θα κάνουμε εμείς για τα σαρετά μας θα κάνει και ο Θεός για τα σαμαρτία μας. 8. Αν αποκρύπτεις τα σαρετά σου, μην νομίζεις ότι τάχα εκτελείς δικαιοσύνη ώστε να καυχάσαι δι' αυτό. Δικαιοσύνη είναι όχι μόνο να αποκρύπτεις τα σαρετά σου, αλλά και τίποτε να μην σκέπτεσαι από όσα έχουν απαγορευτεί. 9. Να προφυλάσεις τους λόγους σου από καυχήματα ενώπιον των ανθρώπων. Τας δε ανεκφράστους σκέψεις σου από την εσωτερική αυταρέσκεια ότι τάχα κάτι είσαι, δηλαδή την ίση, για να μην παραχωρήσει ο Θεός και περιπέσεις εις αντιθέτους κακίας και ούτω πράξεις τα αντίθετα εκείνων για τα οποία καυχάς. Μη λησμονείς δε ότι η επιτυχία του αγαθού δεν είναι αποτέλεσμα της ανθρωπίνης μόνο δραστηριότητας, αλλά και της Θείας Χάριτος, η οποία συνεργάζεται με τον ταπεινόν. Έψιλον του Αγίου Ισαάκ. Ερμηνεία. Ο Κίον ο σκύλος που γλύφει την λίμα πίνει το αίμα του χωρίς να αντιλαμβάνεται τη ζημία, δηλαδή γλυκαίνεται από το αίμα του. 2. Το ίδιο υφίσταται και ο μοναχός που ευχαριστείται από την καινοδοξία. Δια της καινοδοξίας καταπίνει την πνευματική του ζωή και την εξαφανίζει. Δεν αντιλαμβάνεται όμως τη βλάβη αυτή εξαιτίας της γλυκύρτωσης που προκαλεί σε αυτόν προς στιγμή το πάθος της καινοδοξίας. 3. Η δόξα του κόσμου τούτου, την οποία εξασφαλίζουν οι άνθρωποι με τους επένους των, ομοιάζει με βράχον που ευρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης και δεν φαίνεται επειδή τον σκεπάζουν τα ύδατα. Την παρουσία του επικινδύνου αυτού βράχου δεν την υποπτεύεται ο ναύτης και περνά με το πλοίο του και από επάνω δι' αυτό και ανύποπτος πίφτει επί του υφάλου αυτού βράχου, οπότε ανοίγει στο πλοίο νοπή, γεμίζει από την θάλασσα και αμέσως βυθίζεται. 4. Το ίδιο κακόν επιφέρει στον άνθρωπο και η καινοδοξία. Δεν σταματά από του να βγάζει μέσα στην ψυχή εκείνου που προσέκρουσε επάνω εις αυτήν τα πικρά και αφρισμένα κύματα της κοσμικής ματαιότητος, έως ότου να βυθίσει εις τα διάφορα πάθη και να τον καταστρέψει. 5. Δι' αυτήν την καινοδοξία είπαν οι πατέρες ότι εξαιτίας της τα πάθη καταρχήν ενήξεν ο μοναχός διασκληράς και μακροχρονίου ασκήσεως, συντόμως επανέρχονται και ξαναζωντανεύουν στην ψυχή. Σίγμα του Αγίου του Αβά Κασιανού. Το πάθος της καινοδοξίας είναι πολύμορφων και πολύ δυσδιάκριτων. Δι' αυτό και εκείνος που προσβάλλεται από αυτό δεν το αντιλαμβάνεται αμέσως. Επιθέσεις των άλλων παθών
διακρίνονται αμέσως και γι' αυτό ευκόλως πολεμούνται από την ψυχή που γνωρίζει να πολεμεί τα πάθη. Αμέσως δηλαδή η ψυχή αντιστέκεται στις επιθέσεις και δια της προσευχής αποτρέπει τον πόλεμο. 2. Η κακία όμως της ξενοδοξίας, όπως είπων, επειδή είναι πολυμόρφος, δι' αυτό καθίσταται και δυσκολοπολέμητος, διότι εις κάθε πνευματικών έργων υπάρχει πλησίον και η καινοδοξία. Όχι δε μόνο εις κάθε πνευματικών έργων, αλλά και εις όλας τας μορφάς και εκδηλώσεις του βίου εν υπάρχει δυνατότητα της καινοδοξίας εις το βάθισμα, εις τη φωνή, στην ομιλία, στην εργασία, στην αγρυπνία, στην ανιστία, εις την προσευχή, εις την ανάγνωση, στην ησυχία, εις την φιλάδελφον ανεκτικότητα των ελαττωμάτων του πλησίον, εις όλα αυτά εν υπάρχει δυνατότητα της καινοδοξίας, διότι διόλων αυτόν ο διάβολος της καινοδοξίας προσπαθεί να πληγώσει με το τόξον του πάθους των στρατιώτων του Χριστού. 3. Όποιον δεν μπορεί να το ρίψει στην καινοδοξία με την πολυτέλεια των ενδυμάτων, αυτό προσπαθεί να τον κάνει να υπερηφανευτεί με την τυποτένια αισθήτα. Και όποιον ο διάβολος δεν κατορθώνει να του φουσκώσει τα μυαλά με τους επένους των ανθρώπων, διότι δεν ευρέθη κανείς να τον επενέσει, αυτόν τον κάνει να παραφρονίσει από την καινοδοξία με τη σκέψη ότι τάχα την δύναμη να έχει την δύναμη να υπομένει αγωγής του στην περιφρόνηση και την ατιμία. Όποιον πάλι δεν μπόρεσε να πειράξει με τη μόρφωση και την ρητορική ικανότητα, αυτόν προσπαθεί να τον αγκιστρώσει εις το πάθος της καινοδοξίας με το δόλωμα της σιωπής ότι τάχα επέτυχε την ησυχία. Αυτόν που δεν κατάφερε να αποχαυνώσει διαμέσου των πολυτελών φαγητών, αυτόν τον παγιδεύει με τον έπαινο των ανθρώπων επειδή νηστεύει. Και για να μην επιεκτείνομαι και μακρηγορώ, λέγω συντόμως ότι ο διάβολος της καινοδοξίας χρησιμοποιεί κάθε εργασία, κάθε συνήθεια του ανθρώπου ως αφορμή για να επιτύχει τον σκοπό του. Επιπλέον δε ο διάβολος εμπνέει στον καινόδοξον ιδέα ότι τάχα και κληρικός λόγω των αρετών του είναι άξιος να γίνει ή και είναι κληρικός χειροτονηθής κατευθείαν υπό του Θεού. 4. Σχετικώς ενθυμούνε το εξής χαρακτηριστικών περιστατικών από μία σχήτη εις τη οποία παρέμενουν. Ένας γέρον μοναχός μετέβει προς επίσκεψη ενός άλλου αδελφού συμμοναστού του. Μόλις λοιπόν επλησίασε την θύρα του κελίου του, ακούει ο επισκέπτης να ομιλεί μέσα εις το κελίο του ο αδελφός. Καταρχήν ο επισκέπτης ενόμιζε ότι ο αδελφός αναγιγνώσκει μεγαλοφώνος στα σγραφάς και να μην το διακόψει εστάθη να ακούσει. Δεν άρχισε όμως να αντιληφθεί ότι ο αδελφός υπό το κράτος της καινοδοξίας παρελογίζεται και φαντάζεται ότι χειροτονεί το διάκονος, μάλιστα δε έκαμε και την απόλυση των κατηχουμένων ως να ευρίσκεται πρώτης λειτουργίας των πιστών. 5. Μόλις αντελήφθη ο γέρον αυτή την παραφροσύνη, χωρίς καν να χτυπήσει, έσπρωξε τη θύρα και εισήλθε στο κελίο. Ο αδελφός τον υπεδέχτη, του υπέβαλε τη συνηθισμένη εδαφιαν υπόκριση και επιμόνωσε ζήτη να μάθει από αυτόν εάν στέκεται επί πολλήν ώρα πρώτης θύρας. Τότε ο γέρον με ελεκτικόν ύφος του είπε: «Ήρθον μόλις ή έκαμε στην καθιερωμένη στη θεία λειτουργία απόλυση των κατοικουμένων». Τότε ο αδελφός αντιληφθής των υπαινιγμών του γέροντος εκοκίνησε από εντροπήν και συνελθόν από την παραφροσύνη της καινοδοξίας του έπεσε κλαίων στους πόδας τους γέροντος και τον παρεκάλει να προσευχηθεί στον Θεό για να γλιτώσει από την επικίνδυνο αυτήν πλάνη. 6. Από το περιστατικό αυτό το περιστατικό το ανέφερα διότι επιθυμώ να αποδείξω πως η αναισθησία επιφέρει στον άνθρωπο δαίμον της καινοδοξίας. Εκείνος λοιπόν που θέλει να αναδεχθεί τέλειος αθλητής ώστε να νικήσει και να λάβει το στέφανο που προσφέρει ως έπαθλον ο δίκαιος Θεός, ας φροντίσει εις όλα τα μέσα να καταβάλει το πολύμορφον αυτό θηρίον, ενθυμούμενος πάντοτε το ρητόν του προφήτου, ότι ο Θεός διεσκόπησε νοστά ανθρωπαρέσκον. Ψαλμός νη β' 6. Τίποτε δε δεν πρέπει να κάνει ο μοναχός αλλά και ο λαϊκός χριστιανός ακόμη επιδιώκον τον έπαινον των ανθρώπων, αλλά να επιζητεί μόνον την αμοιβή την οποία δίδει ο Θεός. Ο άνθρωπος που θέλει να ευαρεστήσει στο Θεό πρέπει να απορρίπτει πάντοτε τους κακούς λογισμούς που ενοχλούν την καρδία του υπό το προσφυλές και αποτελούν σχήμα του αυτοεπαίνου και να αυτοεξευτελίζεται ενώπιον του Θεού έχουν επίγνωση της αμαρτίας αθλειότητος. Μόνο δια τρόπου αυτού θα μπορέσει με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερωθεί από το πνεύμα της καινοδοξίας. Ζήτα του Αγίου Μαξίμου. Όταν
κατανικήσεις μερικά από τα ατιμότερα πάθη όπως την γαστριμαργία, την πορνεία, την οργή, την πλεονεξία, αμέσως πτεργίζει προς την καρδία σου ο λογισμός της κοινοδοξίας. Αν κατορθώσεις να νικήσεις και αυτόν, τότε δέχεσαι δευτέρα ανεπίθεση από τον λογισμό της υπερηφανίας. Όλα τα πάθη της ψυχής που επιφέρουν ατιμίαν και αισχύνουν αποδιώκουν τον λογισμό της κοινοδοξίας, διότι ο άνθρωπος δεν απεργάζεται κάτι που να εφελκύσει την προσοχή των ανθρώπων και να επισπάσει την δόξα των. Όταν δε κατορθώσει να νικήσει όσα ανέφερα προηγουμένως, τότε ανοίγει στην ψυχή του δρόμο προς τον λογισμό της κοινοδοξίας. 2. Όταν αναγνώσεις εις το Ιερόν Ευαγγέλιο τον Ηρώδη και τον Πιλάτο να συμφιλιώνονται μεταξύ των για να θανατώσουν τον Ιησούν, τότε ερμηνεύουν αλληγορικώς το περιστατικό να βλέπεις το νου σου, με το νου σου μία άλλη συνεργασία, τη συνεργασία του δαίμονος της κενοδοξίας και του δαίμονος της πορνείας για να θανατώσουν την ψυχή σου. Ή στην ψυχή σου να θανατώσουν την ιδέα και την πρόθεση της αρετής εξοικειούμενων τιουτοτρόπος μεταξύ των δύο επικινδύνων παθών, της πορνείας και της κενοδοξίας. Η αθλία αυτή συνεργασία διεξάγεται κατά τον εξής τρόπο. Τρία. Ο δαίμον της κοινοδοξίας, κρυπτόμενος κάτω από την γνώση δήθεν υψηλών πνευματικών ζητημάτων, εμβάλλει στην ψυχή μία αναζωλική αυτοπεποίθηση και καθιστά τον άνθρωπο απρόσεκτο. Απρόσεκτον δε και αλλάζουν να τον στέλνει στον δαίμονα της πορνείας. Με την σειρά του τώρα ο δαίμον της πορνείας αποφεύγουν αμέσως να ρίψει την ψυχή εις τον βόρβορον της πορνείας, επιτυγχάνει να εμπνεύσει στον άνθρωπο την προσποίηση της καθαρότητας, εφόσον εξωτερικός τουλάχιστον διατήρησε τα γνωρίσματα της εγκρατείας, έστω και καν εσωτερικός κατά τον νου και διάνοια περιέπεσε εις άτοπους λογισμούς. Δια της προσποιητικής αυτής καθαρότητας, εφόσον το εσωτερικό είναι βρωμερόν, επισπά τον έπαινο των ανθρώπων και ούτε ο δαίμον της πορνείας επιστρέφει στην ψυχή, επιστρέφει τον δαίμονα της κενοδοξίας. Αυτή η συνεργασία των δύο δαιμόνων αποβλέπουσε στην καταστροφή της ιδέας της αρετής στην ψυχή του ανθρώπου, οπότε ο άνθρωπος αμαχητή πλέον παραδίδεται στην αμαρτία. Γι' αυτό λέγεται το Ιερόν Ευαγγέλιο Ηρώδης εφόρεσεν εις τον Ιησούν λαμπρόν και πολύτιμον ένδυμα, τον εξαπέστειλε εις τον Πιλάτον. Την κενοδοξία εξαφανίζει η κρυπτή από τα βλέμματα των ανθρώπων πνευματική εργασία. Η δε φυγάτερη της κενοδοξίας, η υπερηφάνεια, εξαφανίζεται τότε όταν ο άνθρωπος αποδίδει τα κατορθώματα της αρετής του αποκλειστικώς και μόνον εις τον Θεό. Εκείνος ο οποίος προσπαθεί να πραγματοποιήσει τα αρετάς για να κερδίσει τη ματέα δόξα των ανθρώπων, είναι φανερόν ότι και τη θρησκευτική διδασκαλία την κάνει μόνο και μόνο για την κενοδοξία και την ανθρωπαρέσκεια. Ο άνθρωπος αυτός τίποτε δεν κάνει χάρη πνευματικής οικοδομής, αλλά και οι συζητήσεις του δεν έχουν σκοπόν το θείον αυτών έργων. Εις όλα στα περιπτώσεις και όταν πράττει ή όταν διδάσκει, με τα μανίας κυνηγά τους επένους και την δόξα αυτών που τον βλέπουν ή τον ακούουν. Ό,τι δε πράγματι αυτό συμβαίνει, δηλαδή το ελαττήριο των ενεργειών του, είναι η κενοδοξία, αποδεικνύεται από την λύπη την οποία δοκιμάζει, ο Σάκης μερικοί από αυτούς που τον ακούν ή τον βλέπουν, κατηγορήσουν και αυστηρώς ελέγξουν τους λόγους ή τα σπράξη τους. Σφοδρά δε λύπη την οποία δοκιμάζει ο κενόδοξος από την κατάκριση των πράξεών του ή το λόγο του, δεν οφείλεται στο ότι δεν επέτυχε η πνευματική οικοδομή των αδελφών αυτού ούτε καν το επιδίωκε, αλλά στο ότι τον εταπείνωσαν και δεν του προσέφεραν επένους τιμάς και δόξαν. 5. Η κενοδοξία συγγενεύει με τη φιλαργυρία, η μία γεννά την άλλη. Οι κενόδοξοι αυτοί που κυνηγούν τους επένους και τη δόξα των ανθρώπων ευκόλως πλουτούν, διότι εκμεταλλεύονται τα σπερι αυτών διαθέσεις των άλλων. Εκείνοι πάλι που αποκτούν πλούτον περιπίπτουν στην κενοδοξία, διότι οι άνθρωποι για να ωφεληθούν κάτι εξ αυτών τους επαινούν και τους δοξάζουν. Η σχέση αυτή μεταξύ κενοδοξίας και της φιλαργυρίας πραγματοποιείται στους κοσμικούς και ο μοναχός όμως, παρόλο ότι είναι ακτίμων εν τούτης περισσότερο των κοσμικών, ενίοτε κενοδοξεί. Η κενοδοξία του μοναχού δεν στηρίζεται στην επίδειξη πλούτου, διότι ούτως ο Σάκης αποκτήσει χρήματα, φροντίζει να τα αποκρύπτει
αισθανόμενος ντροπή από την κατοχή των χρημάτων επειδή δεν ταιριάζει ο πλούτος προς το σχήμα του μοναχού. 6. Χαρακτηριστικό γνώριμα της χειροδοξίας του μοναχού είναι η προσπάθειά του να εφελκίσει την εκτίμηση των ανθρώπων για την αρετή και δια όσα ακολουθούν την αρετή. Ως αυτός χαρακτηριστικό γνώριμα της υπερηφανίας του μοναχού είναι η καύχησή του δια τα καταφθώματα των πνευματικών του αγώνων και η περιφρόνησή του από τους λοιπούς. Κοινό δε γνώρισμα και των δύο ανωτέρων παθών του μοναχού είναι η μη απόδοση των κατορθωμάτων του εις τον Θεό με τη βοήθεια του οποίου τα επετέλεσαν. 7. Ο υπερήφανος πάλι και καινόδοξος κοσμικός καυχάται δια την ωραιότητά του, τον πλούτο του, την δύναμή του, τας γνώσεις του και δι' αυτόν επιδιώκει να επισπάσει τον έπαινον και την δόξα των ανθρώπων. 8. Δεν είναι εύκολο πράγμα να απαλλαγεί κανείς από την κοινοδοξία. Κατορθώνει δε ο άνθρωπος να απαλλαγεί μόνον δια της μακράν της ανθρωπίνης προσοχής εν κρυπτό διεξαγωγής του πνευματικού έργου και δια της συχνής προσευχής. Και πώς καταλαβαίνει κανείς ότι έχει απαλλαγεί από την υπερηφάνεια και την κοινοδοξία, όταν φτάσει στο σημείο να μην μνήσει κακή εναντίον εκείνου που τον εκακολόγησε και εξακολουθεί να τον κακολογεί. Ήτα εν το γεροντικό διηγούνται δια τον Αβά Αρσένιο και τον Αβά Θεόδωρον που ισχύτευαν στη Θέρμη ότι εμίσουν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερον από όλους τους άλλους. Για να αποφεύγουν δε την ματέα αυτήν δόξα ο μεν Αβάς Αρσένιος έκαμε πολύ χρόνο να συναντήσει άνθρωπο. Ο δε Αβάς Θεόδωρος δεν απέφευγε με τη συνάντηση απευθυνόμενος όμως και συζητών μετά τον ανθρώπων ήτο τόσο απότομος κατά την ομιλία του ως η Ρομφαία, τι ούτω τρόπος δεν προεκάλλει τη συμπάθεια των ανθρώπων. Κάποτε έζη ένας μεγάλος ασκητής ως τη Σίτο και ιερεύς. Τον έλεγαν Ευλόγιον. Αυτός λοιπόν ενίστευε δύο συγχρόνως ημέρας ή και ολόκληρον την εβδομάδα την επορνούσε χωρίς να φάγει απολύτως τίποτε. Όταν δε κατέλειεν έτρωγε μόνο λίγο νάρτων και αλάτι. Τον Ευλόγιον για την άσκησή του τον εδόξαζον πολλοί οι άνθρωποι. 3. Μίαν ημέρα ο Ευλόγιος επεσκέφθη τον Αβά Ιωσήφ, ώστις παρέμεινε εις πανεφό και ανέμενε να συναντήσει πλησίον αυτού σκληροτέραν άσκηση. Ο Αβάς Ιωσήφ τον υπεδέχτη χαρούμενος και έδωσε εντολή στον μαθητή του να ετοιμάσει τράπεζα προς τιμή των επισκεπτών από όσα έχουσε. Όταν ήλθε η ορισμένη ώρα, εκάθισαν για να φάγουν. Οι μαθητές που συνόδευαν τον Ευλόγιο είπαν στον Αβά Ιωσήφ: «Ο πρεσβύτερος δεν τρώγει παρά μόνο νάρτων και αλάτι». Εις την παρατήρηση αυτήν ο Αβάς Ιωσήφ ουδεμίαν απάντηση έδωσε, αλλά έτρωγε σιωπηλός. 4. Ο Ευλόγιος λοιπόν με τους μαθητές του παρέμειναν τρεις ημέρες. Κατά το διάστημα των τριών αυτών ημερών δεν ήκουσαν ούτε τον Αβά Ιωσήφ ούτε κανέναν από τη συνοδεία του να ψάλει ή να προσεύχεται εκφόνος. Αυτό δεν συνέβη διότι ο Αβάς Ιωσήφ και η συνοδεία του εξετέλουν πνευματική εργασία σιωπηλός και μακράν της προσοχής των άλλων. Μετά τρεις μέρες οι επισκέπτες ανεχώρησαν και χωρίς να συναντήσουν αυτό που ανέμεναν και ως εκ τούτου δεν ωφελήθησαν. 5. Τι οικονομεί όμως ο Θεός για την ψυχική των ωφέλεια, καθώς επέστρεφον εις τη σχήτη του έγινε νομίχλη και σκοτίνιασε σχεδόν ο τόπος. Ο Ευλόγιος λοιπόν με τη συνοδεία του περιπλανήθησαν εις την έρημο. Περιπλανόμενοι δε ευρέθησαν πάλι πρώτου ασκητηρίου του Αβά Ιωσήφ. Ενώ δε ετοιμάζονται να χτυπήσουν τη θύρα για να τους ανοίξουν, έξαφνα ήκουσαν από μέσα να ψάλουν οι μοναχοί. Τόσο δε κατανυχτική ήταν η ψαλμωδία, ώστε παρέμειναν ακροόμενοι αρκετό διάστημα χωρίς όμως να καταπάβει η ψαλμωδία. Τότε είναι αγκάστησαν να χτυπήσουν. Μόλις αντελήφθησαν τα χτυπήματα, οι μοναχοί του Αβά Ιωσήφ από το εσωτερικό του κελίου αμέσως σταμάτησαν τους ψαλμούς και ένοιξαν υποδεχτέτες με τα χαρά στους ξένους. 6. Την πρώτην αυτήν κατάπληξη διεδέχτηκε Δευτέρα. Ο Ευλόγιος λόγω της ζέστης εδίψασε και ζήτησε νερό. Ένας λοιπόν εκ των μοναχών του Αβά Ιωσήφ του προσέφερε με ένα πύλινο δοχείο νερό ποταμίσιο που είχε όμως ανακατευθεί με θαλασσινό. Μόλις το έβαλε στο στόμα του ο Ευλόγιος δεν ειδηνήθη να το πιει. Αμέσως δε αντελήφθη ότι αυτό εγένα το διάσκηση και δι' αυτό έπεσε γονατιστός πρωτοποδούν του Αβά Ιωσήφ και του είπε: «Τι είναι αυτά που βλέπω, Αβά? Όταν είμαστε μαζί δεν εψάλατε καθόλου, ενώ αφού εφάγαμε. Αφού εφήγαμε ασχολήθηκε επί μακρόν με την ψαλμωδία. Εις την τράπεζα πάλι, όταν εκαθίσαμε να φάγουμε, επίνατε ίνον. Τώρα όμως διαπιστώνω ότι εσείς χρησιμοποιείτε για να πίνετε νερό αλμυρών
που σχεδόν δεν μπορεί να το πιει κανείς. 7. Ο Αββάς Ιωσήφ καταβάλλον και την ίστατη προσπάθεια να αποφύγει τον έπαινο και τα εγκόμια των ανθρώπων απήντησε. Ευλογημένε, λάθος έγινε. Ο αδελφός που σου προσέφερε νερό είναι ο λίγον ελαφρός κατά το νου και το ανακάτεψε με θαλασσινό χωρίς να το προσέξει. Αυτήν όμως την εξήγηση δεν την εδέχτη ο ευλόγιο του και γι' αυτό με τεπιμονής παρακάλει τον γέροντα να του πει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπό την πίεση αυτήν, ο Αββάς Ιωσήφ αναγκάστη να του αποκαλύψει με μεγάλη του στεναχωρία την αλήθεια. Εκείνος ο λίγος ίνος που προσθέσαμε στο φαγητό ήτο για την αγάπη σας. Οι μοναχοί πίνουν μόνο από το υφάλμηρον αυτό ύδρο. Επίσης όταν ήμαθα μόνοι ψάλλομεν όπως οίκουσας, όταν όμως έχουμε επισκέπτας για να αποφεύγουν τους επένους, αποκρύπτομαι από την προσοχή των την εργασία νημών. Γι' αυτό δεν ψάλαμε τότε κατ' οικονομία περιφρουρούντες την ψυχή νημών από της καινοδοξίας. 8. Εκ της αφορμής αυτής και την κατ' επιθυμία του Αββά Ευλογίου συνέχισε ο Αββάς Ιωσήφ. Οι μοναχοί πρέπει να είναι διακριτικοί και να εξοικονομούν με σύνεση τα διαφόρους καταστάσεις ώστε ούτε να σκανδαλίζουν ούτε να διαγείρουν τους επένους και τα εγκόμια των ανθρώπων. Με την ωραία αυτή διδασκαλία να απέκοψε από τον Αββάν Ευλόγιον τα ολίγα ίχνη της ανθρωπαρισκίας και τον έπεισε να εργάζεται πλέον κρυπτός μακράν της ανθρωπίνης προσοχής. Ο Ευλόγιος και οι μαθητές του ωφελήθησαν πάρα πολύ. Αναχωρούντες δε είπε ο Ευλόγιος από τον Αββά Ιωσήφ. Αυτό πράγμα που κάνετε είναι η γνήσια εργασία των μοναχών. 9. Ένας ασκητής διηγήθη το εξής περιστατικό στον Αββά Θεόδωρο της Φέρνης. Κάποτε έλεγε ο ασκητής αυτός μετέβηνε ένα απόγευμα για να τον επισκεφτώ ή το καλοκαίρι και τον ευρύκα να φορεί ένα πλεκτόν εσχισμένον τόσο ώστε άφηνε να κάλυπτον το στήθος του από τη μέση και επάνω. Το δε κουκούλιόν του δεν το εφόρει αλλά ή το ρηγμένον έμπροσθέν του. Ενώ δε συζητούσαμε, ήλθε ένας αξιωματούχος εκ της πόλης για να τον ειδεί. Μόλις εκτύπησε ο ξένος, επετάχθη έτσι όπως ήτο ο Αββάς Θεόδωρος να τον υποδεχτεί. Εκάθισε μαζί του και στην θύραν και ήρθαν να συνομιλούν. Τότε εγώ για να μην συνομιλεί η μη γύμνος έλαβα ένα μικρό κομμάτι παλαιού επανοφορίου και το έριξα επάνω στις ώμες του. Αμέσως όμως ο γέρον το επήρε στη χείρα του και το έριψε κάτω. 10. Όταν έφυγε ο επισκέπτης μας του είπαν: «Γιατί Αββά το έκανες αυτό, ο άνθρωπος ήλθε για να ωφεληθεί ή μήπως για να βλάβει, τι εντύπωση θα απεκόμισε έτσι που σε είδε, πώς εξηγείς τη στάση σου αυτή, μήπως είχες τη γνώμη ότι πρέπει ακόμη να δουλεύουμε τους ανθρώπους για να είμαστε ανθρωπάρεσκοι, εκάμαμε τη δουλειά μας και έφυγε. Όποιος λοιπόν έχει επιθυμία να ωφεληθεί θα ωφεληθεί, όποιος λοιπόν πάλι αναζητεί αφορμάς για σκανδαλοθυρία ας σκανδαλιστεί. Εγώ πάντως όπως ευρεθώ χωρίς να προσποιηθώ για να αρέσω στους ανθρώπους θα υποδέχομαι τους επισκέπτες μου». 11. Μετά την εξήγηση αυτήν έδωσε και την εξής εντολή εις τον μαθητή του: «Εάν έλθει κανείς να με ειδεί και να του υπείς την αλήθεια, εάν τρώγω θα του υπείς τρώγη, εάν κοιμούμε θα του υπείς κοιμάται. Δεν θα μεταβάλεις την πραγματικότητα για να του δημιουργήσεις ψευδή εντύπωση, χάρη ανθρωπαρισκίας. Τόσο πολύ ο Αββάς Θεόδωρος απέφευγε την ανθρώπινη δόξα την οποία θα ανασύμωσε εμείς. Εμείς και πληροφορούμεθα που πληροφορούμεθα τα λαμπρά αυτά παραδείγματα και αν ακόμη δεν μπορούμε να τα μιμηθούμε καθ' ολοκληρία την αξιοθαύμαστον αυτήν πνευματική εργασία του γέροντος, διότι είμαι ακόμη ασθενής ώστε να καταπατήσουμε τελείως την ανθρωπαρέσκεια, τουλάχιστον όμως να την συγχαθούμε ως έξι μολύνη τη συνείδησή μας για να γίνουμε εχθροί του Θεού επιδιώκοντες να αρέσουμε στους ανθρώπους». 12. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββάν Θεόδωρο: «Μου επιτρέπεις Αββά ο λίγας ημέρας να μην φάγω άρτον?» «Καλά κάμνης», το απέτησε, «και εγώ το ίδιο έκανα. Επιθυμώ λοιπόν να πάρω τα ρεβίθια μου και να πάω εις το αρτοποιείον να κάνω αλεύρι. Εάν έχεις σκοπό να μεταβείς το αρτοποιείον, πήγαινε καλύτερα να ζυμώσεις το ψωμί σου». Εις τι χρειάζεται όμως όλη αυτή η συζήτηση? 13. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μότιον: «Εάν φύγω εις ένα μέρος που έχω υπόψη μου, θέλεις να διδάξω τους ανθρώπους του μέρους εκείνου?» «Πρόσεξε τέκνο μου», απήντησε ο γέρον. «Όπου κατοικήσεις μη επιδιώξεις να προβάλλεις το όνομά σου και θα προβάλλεις το όνομά σου εφελκίον τους επένους των ανθρώπων όταν σε αντιληφθούν να ζεις αυστηρά και να λέγεις, παραδείγματος χάρη, εγώ παραμένω έγκλειστος και δεν δύναμη να προσέλθω στη σύναξη των αδελφών ή νηστεύω και δεν δύναμη να παρακαθίσω στην τράπεζα για να φάγω.
Κάτι τέτοια διαφημίζουν χωρίς λόγο των άνθρωπων και μετά θα ενοχληθείς, διότι οι άνθρωποι εξευλαβίας όπου ανακαλύπτουν τι αυτάς αρετάς τα οποία θεωρούν τελειότητας, εκεί τρέχουν μετά προθυμίας. 14. Εσύ λοιπόν όπου πρόκειται να παραμείνεις να ζεις όπως ζουν και οι άλλοι για να μην φαίνεσαι ανώτερος από αυτούς. Εάν βλέπεις να κάνουν κάτι επιπλέον οι ευλαβέστεροι, δια τους οποίους έχεις την πληροφορία της χάριτος ότι κατά θέον και γνησίως εργάζονται, φρόντιζε και εσύ να το κάνεις, για να αναπαύεις το λογισμό σου. Με την ομοιότητα αυτή της ζωής σου προς την ζωή των άλλων, δύο πολύτιμα αγαθά κερδίζεις. Την ταπείνωση και αποκτάς και ταπείνωση να αποκτάς, αλλά και αποφεύγεις τους επένους και την ενόχληση των ανθρώπων, τα οποία είναι ενδεχόμενο να σε ρίψουν στην καινοδοξία. 15. Κάποτε ο Μέγας Νηστερό ο Αβάς ευάδιζε στην έρημο με έναν άλλον αδελφόν. Έξαφνα βλέπουν Μέγαν Όφη εκ φόβου έφυγον. Όταν απεμακρύνθησα από το επικίνδυνο αυτό ετώ, λέγει ο αδελφός στον Αβά Νηστερό, «Και εσύ πάτερ μου εφοβήθης». «Δεν φοβούμαι τέκνο μου, αλλά συμφέρει να αποφεύγουμε τον κίνδυνο απομακρυνόμενοι εξ αυτού, διότι ούτε ο τρόπος δεν θα απολυμηθούμε από το κακό πνεύμα της καινοδοξίας, δηλαδή της υπερηφανίας». 16. Ο Αβάς Δανιήλ διηγείται το εξής περιστατικό. «Κάποτε έλεγε, συνεντήθημαν με τον Αβά Ποιμένα και εφάγαμε μαζί. Όταν δε τελείωσε το φαγητό και σηκώθημεν από το τραπέζι, μας είπε ο Αβάς Ποιμήν, «Αδελφοί, πηγαίνετε τώρα να ξεκουραστείτε λιγάκι». Οι σύντροφοί μου λοιπόν απεχώρησαν για να αναπαυτούν. Εγώ όμως παρέμεινα ολίγων, διότι επεθύμουν να συνομιλήσω ιδιαιτέρως με τον γέροντα. Προς το σκοπό λοιπόν αυτόν εισήλθεν στο κελίον του γέροντος. Ο Αβάς που δεν ανέμενε επίσκεψη προσήφιατο. Μόλις όμως με αντελήφθη, αμέσως έπεσε εις το κρεβάτι του και προσεποιείται των κοιμισμένων. Με αυτόν τον αξιόπαινον τρόπο εργάζεται ο γέρον, κρυφά χωρίς επιδείξεις, χωρίς να τον προσέχουν οι άνθρωποι. Κάποτε ο Αβάς Νηστερό, ο επίσκοπος της Ηλιοπόλεως, επεσκέπει τον Αβά Σισόιν που διέμενε εις το όρος του Αβά Αντωνίου, πλησίον του παρέμειναν αρκετές ημέρας. Όταν δε επρόκειτο να αναχωρήσει ο Αβάς Σισόης, ετοίμασε φαγητόν δια των Αβάν αδέλφιων και τη συνοδεία του Κέτι ή το πρωί και ημέρα μάλιστα νηστείας. Αφού λοιπόν ετοιμάστη η τράπεζα, εκάθισε και ο Αβάς Σισόης να φάγει μαζί τον. Μόλις ήρθε να τρώγουν, εκτύπησε η θύρα. Τότε ο Αβάς Σισόης, χωρίς να διακόψει το φαγητό του, απευθύνεται προς τον υποτακτικό του και του λέγει: «Πήγαινε και δώσε τους ολίγων πληγούρι, διότι οι αδελφοί που μας ήλθαν είναι κουρασμένοι». 18. Παρεμβαίνουν ο Αβάς αδέλφιος και για να μην κατηγορήσω στον γέροντα επειδή έτρωγε εις ακατάλληλον ώρα, λέγει: «Ας παραμείνω συνολίγων έξω έως ότου φύγομεν, για να μην υπούν ότι ο Αβάς Σισόης τρώγει εις ακατάλληλον ώρα». Ο Αβάς Σισόης, αφού τον εκείταξε ολίγων, επανέλαβε πάλι προς τον μαθητή του την εντολή: «Πήγαινε φίλεψέ τους όπως σου είπα». Οι αδελφοί που ήλθαν την ώρα εκείνη, μόλις είδαν τα φιλεύματα που τους παρέθεσαν, ρώτησαν τον υποτακτικό που τα έφεραν. «Έχετε ξένους μάλιστα», απήντησε ο υποτακτικός. «Μήπως τρώγει μαζί τους, μαζί σας και ο γέροντας?» «Μάλιστα», επανέλαβε. 19. Οι αδελφοί μόλις ήκουσαν αυτό, ήρχισαν να στεναχωρούνται. «Αχ, ευλογημένοι», τους είπε, «ο Θεός να σας συγχωρήσει που αφήσατε τη αυτήν ώρα και μάλιστα η ημέρα νηστείας τον γέροντα να φάγει. Ή μήπως δεν γνωρίζετε ότι δι' αυτήν τη συγκατάβαση θα αγωνιστεί σκληρός επί πολλάς ημέρας?» Τη συζήτηση αυτήν την ήκουσε και ο επίσκοπος. Αμέσως δε σηκώθηκε και έβαλε μετάνοια στον Αβάν, λέγον συγκινημένος προς αυτόν: «Συγχώρεσέ με, Αβά, διότι εσκέφτην ως άνθρωπος, ενώ εσύ εξετέλεσες αυτό που διατάζει ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν δοξάζει τον άνθρωπο, καμία αξία δεν έχει η δόξα των ανθρώπων. Ας μη μας ενοχλούν λοιπόν οι έπαινοι ή οι επικρίσεις των ανθρώπων». 20. Όσοι εγνώρισαν εκ του πλησίων τους μοναχούς που έζων αυστηρώς στις ασκήτας, έλεγον περί αυτών ότι εάν κανείς αντιλαμβάνεται την πνευματική εργασία του, θεωρούν πλέον αυτήν ως αμαρτία και όχι ως αναιρετήν. 21. Ένας γέρον ασκητής είπε ότι η ανθρωπαλέσχεια καταστρέφει το εσωτερικό ήθος του ανθρώπου, δηλαδή τη διάθεση να εκτελεί το αγαθόν, ή και αυτήν ακόμη την συνήθεια της αρετής, και τον αφήνει ξηρών όπως το άγωνον έδαφος εις το οποίο δεν φυτρώνει τίποτα. 22. Ο ίδιος πάλιν χρησιμοποίησε την κατωτέρω ωραία παρομοίωση για τον ανθρωπάρεσκον. Εκείνος που φανερώνει τα καλά του έργα και τα γνωρίζει ο κόσμος, ομοιάζει με αυτόν που σπέρνει, αλλά οι σπόροι πέφτουν έξω από το καλλιεργημένο χωράφι και έρχονται
τα πετεινά του ουρανού και του στρόγου. Απέναντίας σε αυτούς που αποκρύπτει στη σιωπή την πνευματική του πολιτεία, ομοιάζει με εκείνον που προσέχει και ρίπτει τους σπόρους μέσα στα αυλάκια του καλλιεργημένου χωραφιού. Αυτός ασφαλώς πολλά θα θερήσει κατά την εποχή του θερισμού.